Εγώ για εσάς. Είσαι ένας άνθρωπος, Γιώργο, που από όταν βγήκε στην επικαιρότητα σου χρεώνουν συνεχώς σχέσεις με κάποιες γυναίκες. Λοιπόν, πρώτον, Ντορέτο Παπαδημητρίου. Πολύ καλή φίλη μου. Και που συνεργαστήκαμε και μαζί στην Κύπρο και την έχω πάρα πολύ ψηλά σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία και όχι κάτι παραπάνω. Κατερίνα Δαλάκα, τι γίνεται? Γεια σου Κατερίνα, καλή σου ώρα εκεί που είσαι. Δεν μας βλέπει προς το παρόν. Θα τρώει μία καρύδα και μετά θα βύχει. Θα φτερνίζεται και θα τρώει μία καρύδα. Τι είχες μάθει για τις καρύδες, πώς να τις τρώει? Καταρχήν, Κώστα, πώς να τις έχω μάθει τις καρύδες? Έχουμε καρύδες τώρα και θα την τάιζα εγώ την Κατερίνα. Κατερίνα είναι μια φίλη πολύ πρόσφατη γνωριμία και τα λοιπά, όπου όπως έχουμε δει όλοι, τη βάφτισαν κάτι άλλο. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε είσαι μόνος. Ναι, είμαι μόνος. Ακούσατε κορίτσια. Λοιπόν, μόνος είναι και γιατί κάνεις μπάλα έτσι? Για να σου δείξει ποια θα πάρεις. Αστείευομαι, Κωστά. Θα παντρευτείς? Ξέρω εγώ, άμα θέλει και ο Θεός. Τώρα ο γάμος τι είναι, μια ωρίτσα εκεί πάσε. Μη δεν είναι και ώρα. Σίγουρα σου έχουν συμβεί ακραία περιστατικά. Πες μου ένα ακραίο, ρε παιδί μου, που θυμάσαι. Ένα ακραίο που θυμάμαι. Εντάξει, είπαμε για αυτή την κοπέλα πρόσφατα με το ε9 που λέγαμε και πριν. Για πες το μου αυτό τι. Εντάξει τώρα, καλή της ώρα. Που είχε πάει στη μάνα μου μια κοπέλα στη Σκιάθο και... Βασικά έχουν πάει πολλές κοπέλες. Δηλαδή πήγε η κοπέλα με το ε9 στη μάνα σου? Ναι, ρε παιδί, εντάξει, πήγε, αλλά στο ξαναλέω δεν είναι αστείο. Σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που αισθάνεται πράγματα και επιχειρηματολογεί με έναν τρόπο που ίσως εμένα να μην με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά δεν είναι αστείο γιατί αισθάνεται και κάποιος που αισθάνεται θέλει σεβασμό. Και πήγε στη μάνα σου και τη είπε τι? Αφού ξέρεις τι τη είπε τώρα. Εσύ πες μου τι τη είπε. Ότι τέλος πάντων αυτά είναι και τα στοιχεία μας. Τι να πω τώρα, εντάξει. Σε ζήτησε, παιδί μου, είπε ότι θέλει παντρευτεί. Ναι, με ζήτησε, με ζήτησε. Έχω μάθει και να μου πει αν ισχύει ότι ήσουν στην Κύπρο, στα γυρίσματα, ήπεινε ένα μπουκαλάκι νερό, πέταξε το μπουκάλι και πήγανε κάτι παιδάκια και το μάζεψαν. Ναι. Ναι, και το οποίο αυτό ίσως είναι μια ακρότητα και που θέλει ειδική προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί εντάξει, τα παιδιά, ας πούμε, είχαν κάπως στο μυαλό τους όλο αυτό. Και πήγαν και μου πήραν το μπουκαλάκι το νερό. Ναι. Πήγαν και το πήραν και τι, το ήθελε? Το κράτησα, ίσως για ενθύμιο, γιατί ήταν αυτό που είχα χρησιμοποιήσει. Αμάν, αμάν. Τρομερό. Ναι. Ακρότητα.